Στη Μαγνησία βρέθηκε χθες Κυριακή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασαλάκης, πλαισιωμένος από συνεργάτες του στο δρόμο για τις ευρωεκλογές. Αρχικά το μεσημέρι της Κυριακής, ο κύριος Κασαλάκης επισκέφθηκε τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στην Κάρλα. Εκεί τον περίμενε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κύριος Κουρέτας, όπως είχε προγραμματιστεί, και η υποδοχή ήταν θερμή από πλευράς του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Λοιπόν, σε φέραμε εδώ πέρα για να δεις ποια είναι η κατάσταση. Εκεί ήταν όμως και ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης, ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας και δημοτικοί σύμβουλοι. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατήγγειλε πάντως την πολιτική της κυβέρνησης, άσκησε δρυμία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μίλησε για καθυστέρηση ό,τι αφορά την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και τις καταβολές των αποζημιώσεων στους αγρότες και τους συνοτρόφους που δέχθηκαν μεγάλο πλήγμα. Σε αυτό στάθηκε και ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Νασίκας, επισημένοντας προς τον κύριο Κασαλάκη ότι είναι πολλές οι οικογένειες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε: «Κυρία Κασελάκη, σε φέραμε εδώ ώστε να διαπιστώσεις πώς έχει η κατάσταση». Ο κύριος Κουρέτας υπογράμμισε προς τον κύριο Κασελάκη ότι η περιοχή εγκλώβησε πάρα πολύ νερό. Αυτή εδώ η περιοχή, όπως είναι η περιοχή αυτή που έχει εγκλωβιστεί το νερό, που είναι μια περίπου γύρω στα 10 εκατομμύρια κυβικά. Εκεί είναι το αλλιοστάσιο το οποίο έχουν υποχωρήσει τα νερά και αύριο ξεκινάμε να επιδιορθωθεί και πιστεύω ότι μέσα σε ένα μήνα περίπου θα έχουν φύγει τα νερά από εδώ. Ένα μήνα θα έχει φύγει το νερό για να αρχίσουν οι άνθρωποι να καλλιεργούν και να βάλουν τα ζώα τους. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και είχε γίνει εγκλώβη, δεν φεύγει, δεν μπορεί να φύγει αυτό. Εδώ είναι δεκάδες οικογένειες, πρόεδρε, που έχουν πληγεί, γιατί η περιοχή μας και ο Δήμος μας είναι αγροκτηνοτροφικός. Κατόπιν ο κ. Κασελάκης επισκέφθηκε χωριά του βορειοδυτικού Πηλίου, μεταξύ των οποίων και η Μαρτυρική Δράκια. Και εκεί η υποδοχή ήταν θερμή από πλευράς κατοίκων της περιοχής. Μάκη, έχει σχέση με εδώ, τους Αριανούς. Έχει σχέση με το χωριό. Στη Δράκια, μάλιστα, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ένιωσε ιδιαίτερα συγκινημένος, ενώ κατέθεσε και στεφάνι στο μνημείο των εκτελεστέντων. Στη συνέχεια και πιο ειδικά μετά τις 8.30 το βράδυ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρέθηκε στην παραλία του Βόλου. Εκεί συνομίλησε με πολίτες σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Κατέφτασε πιο ειδικά στο περίπτερο του κόμματος μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος στην παραλία. Ο κ. Κασελάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του πάντως, ενώπιον και των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στην ομιλία του Έντι Ράμα στην πρωτεύουσα. Τη χαρακτήρισε κομματική που ανοίγει κερκόπορτες. Αναλογιστείτε, είπε, μια ιδιωτική επίσκεψη Ερντογάν στη Θράκη μετά από αυτό που επέτρεψε η κυβέρνηση να γίνει. Έκανε λόγο για εσφαλμένη πολιτική από πλευράς της κυβέρνησης. Κατόπιν αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, χαρακτηρίζοντας την επιτυχημένη συμφωνία. Εξωτερική πολιτική και αντίδραση της κυβέρνησης και σε αυτό το θέμα. Και τρίτον, το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δυστυχώς για τον κύριο Μητσοτάκη έχει φτάσει η στιγμή της θείας δίκης. Τόσα χρόνια μας αποκαλούσε προδότες, πέρα από εθνική εξαίρεση, μια κακή συμφωνία, έλεγε και προεκλογικά το 19 ότι δεν θα την εφάρμοζε, θα την αναιρούσε. Και τώρα παρακαλά να τηρήσουν τη συμφωνία των Πρεσπών από όλες τις συμμαχίες οποίες ανήκουμε. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια εξωτερική πολιτική που είμαστε κάτω σε όλα. Στη συνέχεια ο κ. Κασελάκης μίλησε για την νεολαία, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως αυτή είναι που θα πρωταγωνιστεί στο μέλλον. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και άσκησε δρυμία κριτική για ακόμη μια φορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημένοντας ότι εξοντώνει τα μεσαία νοικοκυριά και δεν δίνει λύσεις. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη, ξέρετε ότι 53% των μισθωτών, πάνω από ένα στους δύο των μισθωτών στην Ελλάδα, έχει μισθό μεικτά 1.000 ευρώ το μήνα. Πείτε μου πώς ζει κανείς σε αυτή τη χώρα με την ακρίβεια που δεν ομοθετούν
ένα πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο κέρδος, αλλά αφήνω αυτή την σφροκέρδεια, την τεράστια σφροκέρδεια. Δεν μειώνω το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, στο ψωμί, στο γάλα. Και έρχονται να πούν προεκλογικά πάντα, «Α, τώρα αποδίδουμε ένα κίνητρο, τώρα θα δώσουμε ένα πας σε μια σχέση εξάρτησης», ενώ συγχρόνως για να μπορείς να φροντίσεις τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, πρέπει να πας σε απογευματινό χειρουργείο και να πληρώσεις. Κάπως παρεμπιπτόντος με αυτή την εικόνα της εξουσίας, χρηματοδοτείται αυτό το κόμμα με μισό δις χρέος. Ας πληρώσουν και αυτό το μισό δις, να το βάλουμε και στο ΕΣΥ, να προσλάβουμε μερικούς γιατρούς και νοσηλευτές, να τους πληρώσουμε. Πάμε λοιπόν σε αυτό το ψηφοδέλτιό τους, στο οποίο κρατούν η μήτρια του Κασιδιάρη, κρατούν έναν γνωστό δημοσιογράφο που χρησιμοποιεί χουντικά συνθήματα και λέει αυτό το σύνθημα που τσάκισε τη χώρα, μέχρι και τσάκισε, είπα. Συγγνώμη τη φωνή μου, έχω χάσει τη φωνή μου με όλες τις περιοδίες κάνουμε. Έχει διατηρεί έναν βουλευτή που λέει ο ή η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέει δεν μπορεί να με αναγνωρίσει ως αρσενικό, τον προσβάλλει τόσο πολύ η παρουσία μου. Ναι, όσο συγχρόνως ο πρωθυπουργός, ο οποίος θέλει να πει ότι είναι και προοδευτικός, δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. 158 βουλευτές είναι. Ούτε έναν δεν τολμά να αποπέμψει. Σε μονογονική οικογένεια και πρέπει να φροντίσεις το παιδάκι σου με αναπηρία που δεν μπορεί να έχει την κατάλληλη δικαιολογή. Δεν είναι αυτό δύσκολο, να έχεις εκεί σκληρό πετσί. Φτάνει εδώ λοιπόν, τα παιδιά μου λένε μπλέξαμε για να ξεμπλέξουμε και αξίζουν τουλάχιστον μια ευκαιρία να τα ψάξετε και να τα ακούσετε. Διότι μόνο αυτά εδώ πέρα τα παιδιά θα αλλάξουν την Ελλάδα προς την πρόοδο. Σε κάποια φάση της ομιλίας του κυρίου Κασελάκη, ένας πολίτης που ήταν εκεί επισήμανε να φύγει ο Γκαντέμης όταν ο κύριος Κασελάκης αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Κασελάκης, διακόπτοντας την ομιλία, το απευθύνθηκε στον πολίτη και είπε: «Να μην μιλάμε έτσι εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνήσει καλύτερα», είπε. Πάντως, ο κύριος Κασελάκης την ώρα που μιλούσε στην παραλία δέχθηκε και σεξιστική επίθεση. Ένας περαστικός την ώρα που ήταν στο βήμα, ο κύριος Κασελάκης, τον φώναξε με συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Ο κύριος Κασελάκης του απευθύνθηκε και του είπε: «Να είσαι καλά να το πεις εδώ. Κάποια στιγμή», τόνισε, «πρέπει να ξεπεραστεί η ομοφοβία στην Ελλάδα». Παράλληλα, ο κύριος Κασελάκης από το Βόλο τηλεφώνησε και στη μητέρα του σε ένα βίντεο το οποίο έκανε θράψη στο TikTok και της ευχήθηκε χρόνια πολλά, μιας και χθες Κυριακή ήταν η ημέρα της μητέρας. Φρέντ πήγε μου, ο γιος σου είμαι. Ο Στέφανος είναι. Ο Στέφανος. Ο άλλος γιος σου. Ο Στέφανος είναι. Ο Στέφανος είναι. Ούτε έβλεπα. Μάλλον ούτε άκουγες. Χτύπα, αγόρι μου, χτύπα! Η καρδιά της μάνας αντέχει. Ούτε άκουγες όμως. Έχει αλλάξει η χρειά της φωνής μου, να πίνει ζεστά. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ και επίσης.